Σεισμό στην κυβέρνηση προκαλεί λίστα με τα προαπαιτούμενα μέτρα που καλείται η Βουλή των Ελλήνων να νομοθετήσει μέσα σε 3 ημέρες. Έως την Τετάρτη, λοιπόν, 15 Ιουλίου, όπως τουλάχιστον προβλέπει η εισήγηση του Eurogroup προς ηγέτες των 19 χωρών μελών της Ευρωζώνης. Σε αυτά θα πρέπει να προσθεθεί και η δέσμευση για άρση μονομερών αποφάσεων που έλαβε η κυβέρνηση από το Φλεβάρι και μετά. Η απέτηση αυτή, πάντως, πέρα της όποιας τιμωρητικής διάθεσης, έχουν σχέση και με τους κανόνες που χώρες και κοινοβούλια, όπως παραδείγματος χάρη της Ολλανδίας, έχουν θέσει προκειμένου να μπουν στη διαδικασία νέας συμφωνίας για τη χώρα μας, έστω και αν στην πορεία της τελικώς αποδεχθούν να ισχύσουν ως έχουν ορισμένα τουλάχιστον από αυτά. Τα πρώτα μέτρα πάντως που θα πρέπει να ενσωματωθούν και να ψηφιστούν άμεσα σε 6 νομοσχέδια ως ελάχιστη ένδειξη αξιοπιστίας της κυβέρνησης προς τους δανειστές είναι τα νομοσχέδια που αφορούν νέο καθεστώς στο ΦΠΑ, ιδιωτικοποιήσεις, κατάργηση πρόωρων συντάξεων, απελευθέρωση κλειστών επαγγελμάτων, κατάργηση των μονοπωλιών, πάγωμα όλων των αλλαγών σε συλλογικές συμβάσεις μέχρι και το Σεπτέμβριο. Πώς βλέπουν όμως στελέχη των κομμάτων από τις ΣΕΡΕΣ την επικείμενη αυτή συμφωνία? Από ό,τι φαίνεται, υπάρχει μια συμφωνία η οποία όμως δεν είναι, όχι μόνο δεν είναι έντιμη, είναι νομίζω ταπεινωτική και για την κυβέρνηση και για τη χώρα και το λαό. Είναι μια συμφωνία χωρίς καμιά προοπτική που αλυσοδένει τη χώρα, η οποία θα είναι μια απικία χρέους, και εδώ υπάρχει ένας γενικότερος προβληματισμός. Σίγουρα περνάει δύσκολες ώρες το επιτελείο εκεί πέρα, αλλά η περιραίωση ατμόσφαιρα από τον κόσμο δείχνει ότι οι Έλληνες δεν μπορούν να έχουν μια τέτοια συμφωνία. Δεν υπάρχει ίχνος αξιοπρέπειας πλέον, και νομίζω ότι δεν έχει προοπτική μια συμφωνία στην οποία δεν έγινε, από ό,τι καταλαβαίνω, ούτε ρύθμιση χρέους. Δεν υπάρχει κανένα συγκεκριμένο πακέτο αναπτυξιακό πέρα από το ΕΣΠΑ. Σε μια χώρα η οποία ξεπουλάει τα πάντα, με διαλυμένες εργασιακές σχέσεις, με διαλυμένο κοινωνικό ιστό, με τους νέους να φεύγουν στο εξωτερικό, τι προοπτική μπορεί να έχει μια τέτοια χώρα μετά από μια τέτοια συμφωνία? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό. Τι έπρεπε να κάνει, πιστεύετε, ο Πρωθυπουργός? Δεν είμαι αυτός που θα πω τι πρέπει να κάνει αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός. Εγώ, σαν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, σαν απλός πολίτης, βλέπω ότι υπάρχουν κάποια όρια που τα έχουμε υπερβεί. Θα πρέπει, νομίζω, και να περάσει αυτή η συμφωνία, νομίζω ότι στη συνέχεια δεν θα μπορεί να υλοποιηθεί. Και δυστυχώς προμηνύονται πολιτικές εξελίξεις προς το στόχο που είχαν θέσει από την αρχή οι δανειστές. Μια κυβέρνηση η οποία θα κάνει μια απλή διαχείριση και θα εκτελεί τις εντολές τους. Πληροφορήθηκα και εγώ, όπως όλος ο κόσμος, ότι επήλθε συμφωνία. Κανένας βέβαια δεν γνωρίζει τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί. Καταρχήν είναι ένα θετικό βήμα να φύγουμε από αυτή την αβεβαιότητα, γιατί όπως καταλαβαίνετε όλα στην Ελλάδα έχουν σταματήσει. Ελπίζω να έχουμε καλή συνέχεια, καλή εξέλιξη. Εκείνο που αποδείχθηκε είναι ότι άλλο ισχύει στη θεωρία και άλλο στην πράξη. Αυτό πρέπει να το καταλάβει καλά ο Έλληνας Πρωθυπουργός και οι περί αυτών. Ότι δεν μπορούμε να υποσχόμαστε σε όλους όλα. Πρέπει κάποια στιγμή να ξέρουμε ότι όλα γίνονται με στυλό και χαρτί. Πρέπει να προϋπολογίζουμε τα πάντα και να πρέπει να πούμε την αλήθεια στον κόσμο. Αυτό είναι το αληθές. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε, ότι είναι δύσκολα τα πράγματα και όποιος δεν πει την αλήθεια θα βρει μπροστά όλο τον ελληνικό λαό. Η επόμενη μέρα, γιατί ενδεχομένως να υπάρξουν πιο σκληρά μέτρα, πιο βάρβαρα μέτρα από τα προηγούμενα? Σκληρά μέτρα θα υπάρξουν, αυτό είναι δεδομένο. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να μπούμε σε μια σειρά. Θα πρέπει καταρχήν να ανοίξουν οι τράπεζες, να μπορέσουν οι επιχειρήσεις, γιατί να ξέρετε κάτι, κανένας δεν μιλάει γι' αυτό. Οι επιχειρήσεις έχουν σταματήσει. Να μπούμε σε μια σειρά, να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να σταθούν, να κρατήσουν τους εργαζόμενούς τους, και από εκεί και πέρα θα συζητήσουμε τα πάντα. Είναι βέβαιο ότι έχουμε γυρίσει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Το σχόλιο μου είναι ότι τα παχιά, τα λόγια τα μεγάλα τελείωσαν και ότι προσγειωθήκαμε ανώμαλα. Το crash test τα πέτυχε και τώρα από εδώ και πέρα θα πρέπει να προσγειωθούμε και να συμμορφωθούμε με αυτά τα οποία μας έχουν επιβάλει. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε υπό γερμανική και υπό ευρωπαϊκή κατοχή. Η επόμενη μέρα για τους πολίτες, για τον ελληνικό λαό, ποια θα είναι, πιστεύετε? Είναι πάρα πολύ δύσκολη και θα πρέπει να καθίσουμε να δουλέψουμε σκληρά και θα πληρώσουμε αυτά τα οποία αρνηθήκαμε από την αρχή να υποστούμε. Ήδη ο καιρός έχει περάσει, πάρα πολύ η οικονομία έχει βλαβεί και νομίζω ότι οι 6 μήνες τους που δεν γινόταν τίποτα ουσιαστικά έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην οικονομία, που με ότι την έχει διαλύσει.
Πάντως, τα μέτρα είναι συγκεκριμένα που πρέπει να ληφθούν όπως και να έχει και πολλά αποτελούν μέρος της πέμπτης αξιολόγησης του Μνημονίου 2 που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Καταρχήν είναι μια σύνοδος κορυφής η οποία έχει κρατήσει 17 ώρες, η οποία δείχνει και πόσο μεγάλες αντιθέσεις υπάρχουν μεταξύ μονοπωλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πόσο τρώγονται μεταξύ τους. Από εκεί και πέρα, εμείς ξαναλέμε, η συμφωνία, όποια και είναι αυτή που κατέληξαν, θα είναι σίγουρα μια συμφωνία η οποία και θα ρίξει στα τάρταρα το βιωτικό επίπεδο του ελληνικού λαού, αλλά και ταυτόχρονα θα έχει, άμα θέλετε, βιάσει εντελώς την ελληνική συνείδηση, η οποία ψήφισε ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα και παρόλα αυτά ξαναφέρουν μια συμφωνία η οποία θα ματώσει τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό και εμείς το ξαναλέμε. Πρέπει να οργανωθεί, να μην περιμένει τίποτα, να σταματήσει ο ίδιος αντιλαϊκά μέτρα στην πράξη, να συμπορευτεί με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για μια πραγματική φιλολαϊκή διέξοδο. Το μόνο που ξέρω είναι το εξής. Ευτυχώς για μας, σαν Χρυσή Αυγή και χάρη στον Νίκο Μιχαουλιάκο και δυστυχώς για τον ελληνικό λαό, είχαμε προβλέψει τα δεινά τα οποία υπέρχονται για αυτόν. Η καταστροφή είναι ισοπεδωτική, αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά ότι έχουμε να κάνουμε με στιγνούς δυνάστες και το κογλύφος του ελληνικού λαού, οι οποίοι το μόνο το οποίο επιζητούν είναι εθνική κυριαρχία, το αγγλικό δίκαιο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και αυτό ακριβώς το βλέπουμε με μία εταιρεία την οποία είχαν υπογράψει με το πρώτο μνημόνιο και η οποία ήταν εν υπνώση, την ενεργοποιούν τώρα και ζητάν εγγύησεις 50 δισεκατομμυρίων ευρώ ακίνητα του ελληνικού δημοσίου. Η καταστροφή έρχεται και ας το δει ο ελληνικός λαός.